Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα τα επίκαιρα βγαίνουν εκτός στούντιο. Φεύγουν εκτός δράμας, ταξιδεύουν. Ταξιδεύουν στην περιφέρεια του νομού. Βρισκόμαστε στον Βόλακα, στο γραφικό αυτό χωριό του Λεκανοπεδίου Νευροκοπίου, με μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Ο Βόλακας, ο οποίος όμως δεν είναι χιονισμένος, η μέρα είναι ηλιόλουστη. Ήρθαμε λοιπόν εδώ προκειμένου να συναντήσουμε δύο νέους ανθρώπους, τον Πασχάλη και τον Δημήτρη Μπόσκο. Θα συζητήσουμε σε λίγη ώρα μαζί τους. Ο Πασχάλης έχει 100% τύφλωση. 95% τύφλωση έχει ο αδερφός του, ο Δημήτρης. Και οι δυο είναι δύο νέοι άνθρωποι, δύο νέοι αισιόδοξοι άνθρωποι, οι οποίοι δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα εδώ, στον ακριτικό, θα έλεγα, Βόλακα. Και μάλιστα πώς? Διατηρούν κατάστημα. Σε αυτό το κατάστημα λοιπόν εμείς σήμερα θα πάμε, σε λίγη ώρα, και μαζί με τον Πασχάλη και με τον Δημήτρη θα έχουμε μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο δίνουν τον αγώνα τους εδώ, στο Βόλακα. Για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται καθημερινά εδώ, στον ακριτικό Βόλακα. Ας πάμε λοιπόν να τους συναντήσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Δημήτρη, καλά είμαστε, τι γίνεται? Καλά, μια χαρά, εσείς? Ο Πασχάλης. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Τώρα δεν ξέρω με ποιον να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με τον Πασχάλη ή με τον Δημήτρη? Δημήτρη, θα ξεκινήσω. Αυτός είναι ο οικοδεσπότης του μαγαζιού. Δημήτρη, ευχαριστούμε καταρχήν που μας δέχτηκες. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε στο κατάστημά μας. Να πούμε λοιπόν στους φίλους τηλεθεατές, εγώ τα είπα βέβαια πριν από λίγο, ότι η ιδιαιτερότητα και των δυο σας είναι η εξής, ότι ο Μεν Πασχάλης έχει 100% τύφλωση, δεν βλέπει δηλαδή καθόλου, έτσι? Σκιέσεις, διακρίνω σιλουέτες. Και βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου, αυτό είναι, βλέπω. Δεν βλέπω όπως βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος, βλέπω με δικό μου τρόπο. Και ο Δημήτρης έχει 95% τύφλωση. Παρά το γεγονός αυτό όμως, ότι και οι δυο σας, έλεγα πριν από λίγο, δίνετε τον δικό σας καθημερινό αγώνα εδώ, στον ακριτικό Βόλακα, και μάλιστα ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να μπορέσεις να διατηρείς ένα μικρό mini market όπως αυτό και κατάστημα χρωμάτων, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Βεβαίως, ναι. Χρώματα, σιδηρικά, υλικά οικοδομών. Αυτά. Καταρχήν να ρωτήσω, δεν είναι γενετής η τύφλωση? Όχι, δεν είναι γενετής. Εγώ από τα 30 και μετά έχει μια δεκαετία που την απέκτησα πρόβλημα, δηλαδή. Πώς είναι, έτσι, πώς αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος μέχρι τα 30 έβλεπε κανονικά και από εκεί και ύστερα για μια δεκαετία, καταρχήν ήρθε απότομα η τύφλωση ή ήταν σταδιακή? Σταδιακή ήταν, αλλά σχεδόν απότομα, γιατί μέσα σε 1-2 χρόνια έγινε αυτό το ότι έγινε. Λόγω κάποιου συγκεκριμένου προβλήματος μπορούσε δηλαδή να αντιμετωπιστεί? Όχι, δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορούσε. Η ασθένεια αυτή, εγώ έχω πάει και στη Γερμανία, εδώ στην Ελλάδα, στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τα πρώτα χρόνια, το 1994 ξεκίνησα, μου παρουσιάστηκε το πρόβλημα σε μένα, Άρη. Το οποίο μου είχε πει τότε και ο γιατρός μου στον Άγιο Δημήτριο, λέει: Πασχάλη, αν έχεις αδερφό, μάλλον θα οδηγηθεί και αυτό στην ίδια ασθένεια. Είναι κληρονομικό δηλαδή? Δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Μου είπαν ότι εμείς, υπάρχει από το Άριο ακόμα, από τη γέννα μας ακόμη, και επιδεινώθηκε. Αυτή η ασθένεια έρχεται στα 60 με 70. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι τυχερός. Θα μιλήσω για μένα. Είμαι τυχερός που μου ήρθε τώρα, ας πούμε. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Καλύτερα τα προβλήματα να τα έχεις στα νιάτα σου παρά στα γεράματα, γιατί το πρόβλημα είναι πρόβλημα στον άνθρωπο, έτσι. Μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω πόσο χρονών είσαι εσύ και πόσο χρονών είναι ο Δημήτρης? Εγώ είμαι το 71, 43 χρονών είμαι σήμερα. Ο Δημήτρης είναι 2 χρόνια μικρότερος από μένα. Το 73. Πασχάλη, πότε σου ήρθε η τύφλωση? Καταρχήν σταδιακά, σιγά σιγά, σε ποια ηλικία περίπου δεν μπορούσες να βλέπεις καθόλου? Πριν το 90 ακόμη άρχισε να παρουσιάζεται τα βράδια, όταν σουρούπωνε, ας πούμε, το ημέρα, δεν μπορούσα να εστιάσω. Μετά υπηρέτησα στο στρατό, στις ειδικές δυνάμεις, ως πεζοναύτης, ως εύθερος υπαξιωματικός. Και ο Δημήτρης υπηρέτησε κανονικά. Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε και αυτή την εμπειρία, ρε παιδί μου. Και μετά σιγά σιγά βγήκαμε στην αγορά εργασίας, ασχολήθηκαμε με την υλοτομία. Ο Δημήτρης ασχολήθηκε
ένα πρεστήριο ξυλίας στη Προσοτσάνη. Τσούκου τσούκου με την αφή δουλέψαμε, είδαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έξω στο βουνό. Δύσκολα τα πράγματα και αποφασίσαμε μετά, ο Δημήτρης δηλαδή πρότεινε να ξεκινήσουμε εδώ με το μαγαζί, με το εμπόριο. Πώς είναι, ειλικρινά, τώρα αυτή τη στιγμή, αισθάνεστε έτσι καμιά φορά, έχετε πει καμιά φορά, βρε παιδί μου, αυτή η μοίρα μου, η κακιά, η οποία με έφερε σε αυτή την κατάσταση? Δεν έχει μοίρα κακιά, εγώ πιστεύω. Ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει στον εαυτό του, να πιστέψει στο Θεό, όλα είναι εδώ μπροστά δικά μας. Εγώ δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα το πω και λέω πάντα στους φίλους μου ότι είμαι πολύ τυχερός. Μου λένε πολλές φορές, γιατί ρε Πασχάλη, εδώ δεν βλέπεις. Ακούστε να δείτε, λέω. Έβλεπα. Τυχερός για μένα είναι αυτός που έχει χάσει. Εγώ κατάφερα, έχασα. Είχα και έχασα, έτσι. Οπότε ξέρω πώς ήταν πριν και πώς είμαι σήμερα. Έπρεπε να συζητήσαμε πολλές φορές με τον Δημήτρη. Το μόνο που μας απομένει είναι να αγαπήσουμε, να μάθουμε, να σεβόμαστε αυτό που έχουμε, να το αγαπήσουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη καθημερινότητα και όχι μόνο, έτσι. Είναι προνόμιο. Για μένα δηλαδή είναι προνόμιο που έμαθα να βλέπω ο Άρη. Πασχάλη, είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι, όλα αυτά, αυτό το μήνυμα δηλαδή, να το περνάει ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα, την περίοδο αυτή τουλάχιστον, δεν βλέπει καθόλου, έτσι. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί συνήθως έχουμε την αίσθηση εμείς, όλοι οι οποίοι βλέπουμε κανονικά, ότι εσείς τα αντιμετωπίζετε τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό με τη μοίρα που είπα πριν από λίγο. Νομίζουμε... Καλημέρα σας. Ελάτε. Καταρχήν είμαστε σε... ήρθαμε εδώ για να δούμε την καθημερινότητά σας. Οπότε μέσα στην καθημερινότητά σας είναι και αυτό. Έτσι δεν είναι, Πασχάλη? Έτσι. Λοιπόν, εγώ επειδή βλέπω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων, Άρη, κοιτάει, δεν βλέπει. Είναι κακό. Πρέπει να θέλουμε πολλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε. Να μάθουμε να βλέπουμε την αλήθεια. Και εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κρυμμένη μέσα στο σκοτάδι. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πολλές φορές παρακολουθώ, δηλαδή και από την ιστορία και από όλα, φοβάται να την αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Φοβάται. Γιατί η λέξη σκοτάδι τρομάζει. Κι όμως, κάποτε με ρώτησε ένας φίλος στη Καβάλα, ένας παππούς, μου λέει, με παρακολουθούσε μάλλον, όπως κατάλαβα, έφευγα από ένα διοικητικό που, στο σύλλογο, και μου λέει, ρε παλικάρι, μου λέει, κρίμα, λέει, εσύ δεν βλέπεις? Του λέω, δεν βλέπω, του λέω, όπως βλέπεις εσύ, του λέω. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο, εσύ το είπες. Μ' είδε με τον μπαστούνι και... Ναι, αλλά τέτοιο παλικάρι, μου λέει, και άρχισε. Λέω, συγγνώμη, του λέω, με λένε Πασχάλη. Σένα γνωριστήκαμε. Του λέω, Κυρτάσο, είσαι ευτυχισμένος, του λέω, εσύ στη ζωή σου. 64 χρονών ήταν ο Κυρτάσος. Μου λέει, υπάρχουν, λέει, και χειρότερα. Λοιπόν, εγώ του λέω, αν η ευτυχία είναι προνόμιο, είμαι προνομιούχος, του λέω. Διότι τα πιο όμορφα πράγματα, λέω, τα έμαθα να τα βλέπω με αυτόν τον τρόπο από όταν έχασα το φως μου. Όχι ότι πριν τα απέφευγα, λέω, να αντιμετωπίσω την αλήθεια, αλλά τώρα όμως, λέω, τα βλέπω αληθινά. Βλέπω τους ανθρώπους, βλέπω την καθημερινότητα, ιδίως τους ανθρώπους, μέσα από τη φωνή τους. Είναι πολύ αληθινό. Η εικόνα, λέω, γελάει. Έτσι. Ενώ η φωνή, όπως έχω γράψει και ένα ποίημα κάποτε, το 2010 δημοσιεύτηκε στα ημερολόγια του Συλλόγου, ήταν ένα μήνυμα. Μου επιτρέπετε να σας το πω? Βεβαίως. Είναι μεταφορικό το μήνυμα. Μπορώ και βλέπω καθαρά, και ας είναι τα μάτια μου κλειστά. Αυτό μη σε στρομάζει. Βλέπω τη γεύση της ζωής με τα μάτια της ψυχής. Μυρίζω το άρωμά της. Τα αστέρια βλέπω όλα μαζί και εμάς τους δυο πάνω στη γη. Και εμένα αυτό μου φτάνει. Με την αφή μου ψάχνω να βρω αυτό που τόσο λαχταρώ. Κι όμως αυτό το νιώθω. Νιώθω τις εικόνες των ματιών σου μέσα από το βλέμμα της φωνής σου. Να μου φωνάζεις, αγαπώ, είμαι μαζί σου. Έχασα το φως μου, Άρη, για να μπορέσω να δω την αλήθεια της ζωής. Και δεν τη φοβάμαι. Να ρωτήσω κάτι. Λένε, Δημήτρη, ότι στους τυφλούς, έτσι, είναι ανεπτυγμένες κάποιες άλλες αισθήσεις, όπως η ακοή, όπως η αφή. Ισχύει αυτό? Δηλαδή, ουσιαστικά αναπληρώνεις εσύ το έλλειμμα στην όραση, αναπληρώνετε μάλλον εσείς το έλλειμμα στην όραση από κάποιες άλλες αισθήσεις? Ναι, βεβαίως. Όλες οι αισθήσεις. Όλες οι αισθήσεις είναι ανεπτυγμένες. Και η ακοή και η αφή. Εμείς εδώ πέρα, παράδειγμα, στο κατάστημα με την αφή. Mm-hmm. Όλα. Δηλαδή, επειδή εμείς το στείλουμε το μαγαζί, κομμάτι-κομμάτι, βήμα-βήμα. Όταν χρειαστεί κάτι, ξέρουμε που είναι, τι είναι, με την αφή θα πάω το πιάσω, σου πω αυτό είναι κοκακόλα, αυτό είναι
Μα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση και πριν από λίγο, δηλαδή θα το δουν αυτό οι τηλεθεατές. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείστε μέσα στο χώρο. Έτσι, και όχι μόνο μέσα στο χώρο, και εκτός χώρου, έτσι, εδώ στο Βόλακα δηλαδή, είναι σαν να μην αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι, δεν είναι, Δημήτρη? Περισσότεροι αυτό μας λένε που δεν μας ξέρουν, ότι όταν τους πούμε το πρόβλημα, κλείσονται. Mm-hmm. Έχεις εσύ πρόβλημα, δεν φαίνεσαι. Δεν φαίνεσαι ότι έχετε πρόβλημα. Βέβαια, στήσιμο αυτό όλο είναι με την αφή όλο στήθηκε. Αφού να φανταστείς, Άρη, πολλές φορές έφευγε ο Δημήτρης για ψώνια στην Θεσσαλονίκη. Πήγαινε να κάνει την αγορά του, 3-4 μέρες ξεκινούσε, ψάχνει, δεν τον άρεσε και έτσι και στήθηκε. Είναι η δουλειά του, κομμάτι της δουλειάς. Και ερχόταν κάποιος πελάτης, παιδί μου, στο μαγαζί, στα σιδηρικά, και μου έλεγε: Πασχάλη, θέλω κλειδαριά. Μία κλειδαριά, α πούμε, ένα έτσι τυχαίο προϊόν. Δεν μπορούσα, ρε παιδί μου, να το βρω. Ήξερα ότι σε εκείνη τη μεριά είναι οι κλειδαριές. Τον έλεγα στο πελάτη, εκεί είναι οι κλειδαριές. Ψάξε και βρες, ποια θέλεις. Εσύ ξέρεις, εσύ τι ζητάς. Δεν ξέρω τώρα ποια να πάρω, ποια να κάνω. Δεν γνώριζε, ρε παιδί. Έπαιρνα το Δημήτρη. Τον έλεγα, είναι ο τάδε. Λέω, μια κλειδαριά, ρε Μίτσο, τάδε νούμερο μου λέει. Πού θα τη βρούμε? Δηλαδή μου έλεγε, θα ψάξει εκεί. Αλλά κι αν δεν μπορεί, λέει, Βασκάλη, να τη βρει, ας πάρει και τους 3 κωδικούς, ας τη βάλει στο σπίτι του, ποια τον αρέσει και ας φέρει τις υπόλοιπες πίσω. Δηλαδή, πόσο κάνει, μπαμ στο... Δηλαδή, δίχως κομπιούτερ, μου αρέσει ο Δημήτρης, είναι, τι να σου πω, ένα πράγμα, κομπιούτερ, ρε παιδί μου, πες το εδώ τώρα πού είναι τα πράγματα, δεν χρειάζεται, να βγάλει τις τιμές, να βγάλει τα πάντα, δεν χρειάζεται. Θα το κάνω αυτό, ειλικρινά σου μιλώ, θα το κάνω, θα το ρωτήσω δηλαδή κάτω και θα το πω, Δημήτρη, φέρε μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια κοκακόλα, θέλω να δω, ας πούμε, πώς θα την ξεχωρίσει από την πορτοκαλάδα. Φαντάζομαι από τον τρόπο, έτσι, εκεί που την έχετε τοποθετήσει. Μπορεί να πειράξω 2-3 πράγματα για να τη βρω, έτσι, απλά, έχει η κοκακόλα, έχει το σχήμα της, η φάντα έχει το σχήμα της, η πορτοκαλάδα έχει το σχήμα της, το κάθε μπουκάλι, το κάθε είδος έχει το δικό του σχήμα και πιστεύω το έχουν κάνει αυτό για μας, έτσι. Για κάποιους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, για να μπορούμε να το ξεχωρίζουμε. Εγώ με το σχήμα του κάθε προϊόντος καταλαβαίνω τι είναι, γιατί έχουν περάσει από το χέρι μου και δεν έχουν περάσει μία φορά, χιλιάδες φορές έχουν περάσει. Μα είναι πράγματα τα οποία για εμάς που βλέπουμε, ας πούμε, τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, αν με ρωτήσει κάποιος ποια είναι η διαφορά του, αν υπάρχει διαφορά στο ένα μπουκάλι με το άλλο, στο μπουκάλι της μπύρας, ας πούμε, τη τάδε με την τάδε, εγώ θα έλεγα δεν υπάρχει. Κι όμως, εσείς. Ναι, έτσι. Όλα έχουν διαφορετικό σχέδιο. Ναι. Διαφορετικό σχέδιο έχουν όλα και εγώ νομίζω ότι. Και είχα και εγώ μια απορία γιατί να έχουν όλα διαφορετικό σχέδιο. Πιστεύω ότι είναι και ένας τρόπος για να τα ξεχωρίζουμε και εμείς. Να σας ρωτήσω λίγο έτσι κάποια πιο προσωπικά ζητήματα. Καταρχήν, στο σπίτι μένετε μόνοι σας, αυτοεξυπηρετήστε, υπάρχει κάποια δυσκολία? Γιατί κακά τα ψέματα ο σύγχρονος πολιτισμός μας, καλός ή κακός, δυστυχώς εγώ θα έλεγα, είναι δομημένος για ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν, έτσι. Αντιμετωπίζετε εσείς κάποιο πρόβλημα, Πασχάλη? Όχι, εγώ μένω με τη μητέρα μου, έχασα ένα χρόνο, εδώ και ένα χρόνο το πατέρα μου. Ένας αξιόλογος άνθρωπος που με το τρόπο του μας βοήθησε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Για να μπορέσουμε να ψαχτούμε κι εμείς, είναι αυτό που τον έλεγα πάντοτε. Μπαμπά, μου είχε πει μια φορά, δηλαδή, να το πάρω έτσι. Πασχάλη, λέει, δεν σας έδωσα τίποτα. Του λέω αυτό το τίποτα, του λέω, γιατί το λες? Ένα, λέει, και μου ζωγράφισε κάποια γεγονότα, κάποιες εικόνες. Του λέω, ευτυχώς, του λέω, δεν μας έδωσες τίποτα. Γιατί αν μας έδινες τίποτα, λέω, θα παίρναμε ένα τίποτα. Αν μας έδινες τα πάντα, θα παίρναμε ένα τίποτα. Δηλαδή, αυτό το τίποτα το δικό σου μπαμπά που λες εσύ, λέω, γιατί με ρώτησε, δεν ξέρω, ήταν για μας τα πάντα. Μας έμαθε με αυτό το τρόπο, μάθαμε δηλαδή να ψάχνουμε το κυνήγι μας μόνοι μας. Δηλαδή, δεν μας τα έδωσε. Ήταν ότι μας άπλωσε τη γέφυρα, την κρέμισε και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε μόνοι μας να φτιάχνουμε δικές μας γέφυρες. Ποιος είναι ο ρόλος της μητέρας σου, έτσι? Γιατί για τον πατέρα σου μου είπες, η μητέρα σου πώς αντιμετωπίζει, έτσι, το δικό σου το θέμα, πώς αντιμετωπίζει τη δική σου την τύφλωση? Φυσιολογικά. Δεν είναι. Κανονικά. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή η στάση της? Όχι, 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 καθόλου. Και δεν το επιτρέπω αυτό να αλλάξει, έτσι. Δεν χρειάζεται να αλλάξει. Κανονικά, όπως ίσα-μίσα βλεπόμαστε με όλους. Δεν είναι. Με τη μητέρα μου δηλαδή, θα τη ρωτήσω τον μπουφάν μου. Έχω τα ρούχα μου στην ντουλάπα. Μάνα, δώσ' μου τον μπουφάν του Λιάκου. Λέω του Λιάκου, το φίλο μου του Λιάκου, συγχωρέθηκε. Μου είχε κάνει δώρο ένα μπουφάν. Δημήτρη, εσύ μένεις μόνος, έχεις οικογένεια, γιατί ο Πασχάλης μένει μαζί με τη μητέρα σας. Εγώ είμαι παντρεμένος, μένω με τη γυναίκα μου τώρα εδώ και 3 χρόνια. Αλλά όχι, στο σπίτι κανονικά είναι ο χώρος μου και δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, εκτός από τα οικιακά, όλες τις άλλες δουλειές, στο σπίτι είναι όπως είναι και στο μαγαζί. Δεν έχω πρόβλημα, θα πάω, θα βρω και τα ρούχα μου και τα πάντα. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα
στο χώρο μου όπως και στο μαγαζί. Δεν... Πώς αντιμετωπίζει η γυναίκα σου, έτσι? Καταρχήν η γυναίκα σου σε γνώρισε όταν έβλεπες ή σε γνώρισε μετά? Όχι, μετά, έτσι με γνώρισε. Με το πρόβλημα με γνώρισε. Mm-hmm. Ναι. Κανονικά δεν υπάρχει πρόβλημα, κανονικά με αντιμετωπίζει. Είναι ήρωας και αυτή που, εντάξει, εννοείται ζει μια τέτοια κατάσταση, αλλά ίσα ίσα τις περισσότερες φορές εγώ θα την βοηθήσω να το ξεπεράσει. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, απ' έξω το βλέπουν αλλιώς το πρόβλημα. Πες μου λίγο, με τους φίλους σου, με τον στενό σου περίγυρο, με τους, εδώ, τους συγχωριανούς, έχει αλλάξει κάτι, σας βλέπουν διαφορετικά ή τα πράγματα κυλούν έτσι όπως κυλούσαν πριν? Όχι, όχι, το ίδιο είναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ίσα ίσα οι άνθρωποι, εντάξει, δεν έχουμε κανένα παράπονο. 10 χρόνια εδώ διατηρούμε κατάστημα και μας στηρίζουν, έτσι, αλίμονο, να είναι καλά οι άνθρωποι. Mm-hmm. Κανένα πρόβλημα, όλα καλά. Πασχάλη, με τους φίλους σου, εσύ, είπαμε έτσι, μέχρι τα 20 σου περίπου, 20, και έβλεπες κανονικά, έτσι, στη συνέχεια ήρθε το πρόβλημα. Με τους φίλους σου διατηρείτε τις ίδιες σχέσεις? Πώς αντιμετωπίζουν έναν Πασχάλη διαφορετικό? Όχι, Άρη. Και δεν έχω μόνο αυτούς τους φίλους που μέχρι τα 20. Έχω καταφέρει, έχω πολλαπλασιάσει τους φίλους μου. Δηλαδή έχω φίλους σε όλη την Ελλάδα. Από τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη. Και μιλάμε, δεν έχω αυτή την πολυτέλεια με τα Facebook, με την ηλεκτρονική, δεν έχω ηλεκτρονική πρόσβαση, με το κινητό. Και είμαι τόσο χαρούμενος που με παίρνω από Γιάννη ένα παράδειγμα τηλέφωνο. Πασχάλη, τι κάνετε, πώς πάτε? Έφτιαξα πολλούς περισσότερους φίλους. Πάρα πολλούς. Και αυτό μου αρέσει και το επιδιώκω καθημερινά, να γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους για να μπορέσω να γνωρίσω ακόμη περισσότερο τον εαυτό μου. Γιατί μέσα από τους άλλους γνωρίζεις και τον εαυτό σου, από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι. Αυτό βλέπω. Και όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και μάλιστα πολύ ωραία. Τους επιτρέπω δηλαδή, τους έχω πει πολλές φορές, παιδιά, θέλω και το χιούμορ, θέλω να μιλάτε για τη τυφλότητα, για το δεν βλέπω, για το τυφλό, για την αναπηρία. Θέλω να μιλάτε. Μην έχετε κολλήματα, να μήπως, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και προχθές πήγα σε ένα δημοτικό σχολείο, να το πω, στη Δράμα, στο 4ο δημοτικό σχολείο. Παιδιά, αυτό το πράγμα, το δώρο που πήρα, δεν το έχω ξανανιώσει. Πίστευα ότι, εντάξει, θα με αντιμετωπίσουν οι πιτσιρικάδες και τα παιδιά καλά, αλλά και ο διευθυντής και οι δάσκαλοι, είμαστε από τις 11 μέχρι τις 1 Άρη. 3-4 φορές χτύπησε το κουδούνι και ένα παιδί δεν σηκώθηκε να βγει έξω. Στο διάλειμμα, παιδιά. Mm-hmm. Ούτε τουαλέτα. Και μου λέει ο διευθυντής, τι τα έκανες τα παιδιά? Σκαρφάλωσαν επάνω σαν σταφύλια. Δηλαδή, πιτσιρίκια, Πασχάλη, ερωτήματα τόσα πολλά. Πώς βλέπεις τα λεφτά, αν σε κλέβουν στο μαγαζί, αν σε μουντζώνουνε. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Για πες μας τώρα. πες μας λοιπόν, και εσύ και ο Δημήτρης, αλήθεια, δεν φοβάστε μήπως έρθει κάποιος για να κλέψει ή οτιδήποτε τέτοιο? Ωραία. Ας έρθει να κλέψει. Δηλαδή, κοίταξε, πολλές φορές εδώ στο χωριό, καθόμουν στο μαγάζι και είχα απορίες μόλις σχολούσε το δημοτικό. Ο φίλος εδώ της γειτόνισσας, ο Νικολάκης, ήταν τρίτη τάξη. Μου λέει, Πασχάλη, λέει, πώς μπορείς εδώ μέσα στο μαγαζί αφού δεν βλέπεις? Μου λέει, πώς μπορείς? Λέω, να ρε Νίκο, του λέω, τι θέλεις εσύ καταρχήν? Πες μου, του λέω, να κάνει, λέω, το πελάτη. Θέλω, λέει, ένα στυλιάρι για το τσεκούρι, ας πούμε. Λέω, πάνε εκεί είναι, Νίκο, διάλεξε ποιο θέλεις. Εάν σε κλέψω. Λέω, Νίκο, λέω, αν με κλέψεις, του λέω, τι να σου πω, αγόρι μου, του λέω, δικό σου είναι το πρόβλημα, δεν είναι δικό μου. Τόσο είναι και η αξία σου, του λέω, δηλαδή. Άμα μπεις εδώ μέσα για να κλέψεις, ας πούμε. Όχι ότι δεν έχουν γίνει τέτοια γεγονότα, έχουν γίνει, δηλαδή. Γίνονται, ρε παιδί μου, ίσως για τσεκαρίσματα να ήταν από κάπου. Κι όμως, έχουν νιώσει. Αλλά, δόξα, δεν υπάρχει. Δεν σε αντιμετωπίζουν και δεν θέλεις να σε αντιμετωπίζουν έτσι με αυτή την... όχι, δεν θα έλεγα τη λέξη μιζέρια. Δηλαδή, ο καημένος ο Πασχάλης, ο καημένος ο Δημήτρης που έχουν πρόβλημα έτσι σε καμία περίπτωση. Και ούτε γίνεται κάτι τέτοιο, ε? Όχι, δεν γίνεται κάτι τέτοιο, Άρη. Όχι. Δεν το επιτρέπουμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Μα για ποιο λόγο να είμαι καημένος? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν βλέπω, επειδή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα? Όχι. Κανένας μας δεν είναι καημένος. Μόνο άμα θέλεις γίνεσαι καημένος. Μόνο όταν θέλεις εσύ να είσαι καημένος, θα είσαι καημένος. Και έλεγα πάντοτε ότι αν θέλεις να δεις, βλέπεις. Αν θέλεις να περπατήσεις, περπατάς. Αν θέλεις να ακούσεις, ακούς. Φτάνει να θέλει, τι θέλει η ψυχή σου, Άρη. Mm-hmm. Τι θέλει η ψυχή του καθενός μας. Να κάνουμε, Πασχάλη, τι λες, να κάνουμε το τεστ στο Δημήτρη. Να ανοίξει λίγο την κάμερα ο Χριστός. Άνοιξε λίγο, Χριστό. Λοιπόν, και να κάνουμε ένα τεστ στο Δημήτρη. Δηλαδή, πες μας που έχεις τα χαρτιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι. Τα χαρτιά της κουζίνας.
Έτσι. Να δούμε, θέλω να σας δω να κινήσετε στον χώρο. Να σας δουν, μάλλον οι τηλεθεατές να κινήσετε στον χώρο. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Εδώ πέρα έχουμε χαρτί κουζίνας 800 γραμμαρίων. Το έχουμε και προσφορά τώρα, 1,80. Μετά, εδώ πίσω είναι τα υπόλοιπα μας τα χαρτικά. Ωραία, εδώ έχουμε άλλο χαρτί κουζίνας 2 ρολά, συσκευασία 2 ρολών. Εδώ πάλι 800 γραμμαρίων. Εδώ έχουμε χαρτί υγείας 4 και 4-8 ρολά. Τα είδη μας είναι εδώ πέρα. Ό,τι θέλουμε χαρτικά είναι και κατά κατηγορία τα προϊόντα, τα ξεχωρίζουμε. Το πολύ πολύ θα κάνω 2 φορές την κίνηση και θα βρω. Εδώ έχουμε πάνες, πάμπερ. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Δηλαδή, είναι μερικές συσκευασίες, κάποια γιατί επάνω στον επάνω όροφο είναι τα σιδηρικά και τα χρώματα. Έτσι, σου λέει κάποιος, θέλω το συγκεκριμένο χρώμα, ας πούμε. Πώς το ξεχωρίζεις και το φέρνεις? Εκεί είναι το πιο εύκολο για μένα. Εκεί είναι πολύ εύκολο, γιατί τα δουλεύω 10 χρόνια και είναι τα προϊόντα. Εκεί είναι πολύ εύκολα. Τα πιάνω με τα νούμερα, ό,τι θέλουν. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι με ρωτάει, καλά τώρα υδραυλικά, τα ρακόρ, πώς ξεχωρίζεις, είναι 15, 18, 16. Υπάρχει τρόπος με την αφή, με το δάχτυλο, βάζω εκεί πέρα στη διάμετρο και ξεχωρίζω το χιλιοστό. Έτσι, ο άλλος που μου έλεγε προχθές ένας πελάτης, καλά θα με τρελάνεις τώρα, εγώ προσπαθούσα να δει το νούμερο και εσύ λέει με το δάχτυλο, με το δάχτυλο τι να κάνω. Ένα χιλιοστό είναι, μου λέει, ένα χιλιοστό. Και όμως για μένα η αφή αυτή την έχει για μένα. Είναι αναπτυγμένη και καταλαβαίνω μέχρι και το χιλιοστό. Τις τιμές τις χτυπάς εσύ, έτσι κανονικά? Τιμές, ναι. Δεν μπερδεύεσαι, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μπερδευτείς, να κάνει να βάλεις άλλη τιμή, να χτυπείς δηλαδή? Με τίποτα, καταρχήν όλα είναι αποθηκευμένα στο σκλήρο, στο μυαλό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχω 2.500 κωδικούς, δεν υπάρχει περίπτωση να με ρωτήσουν για κάτι που να μην ξέρω πόσο κάνει. Μέχρι και πόσο το αγόρασα. Δημήτρη, θέλω να ανεβούμε λίγο πάνω. Καταρχήν έχετε ασανσεράκι, έτσι, είναι διόροφο το. Βεβαίως. Να ανεβούμε λίγο πάνω, εσύ θα με οδηγήσεις, έτσι, κανονικά. Βεβαίως, εγώ θα σε οδηγήσω. Απλά το επάνω, επειδή τώρα ακόμα κάνουμε τη μετακόμιση, είναι ο χώρος λίγο, δεν είναι τα πράγματα ακόμα ταιριασμένα, αλλά για μένα είναι σαν να είναι ταιριασμένα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι θέλετε μπορούμε να το βρούμε. Θέλω να μου δείξεις τον τρόπο με τον οποίο ξεχωρίζεις αυτά τα κουτιά. Αυτά είναι εύκολα για μένα, είναι παιχνίδι αυτό για μένα. Πάμε. Εντάξει είμαστε. Ανεβήκαμε λοιπόν και στον πάνω όροφο, όπου εδώ πέρα είναι τα χρώματα και τα σιδηρικά. Δημήτρη, βλέπω ότι κινείσαι με μεγάλη έτσι. Εδώ είναι ο χώρος μου, είναι πολύ, πολύ ανέτα, τα προϊόντα τα γνωρίζω. Πες μας ρε παιδί μου, δείξε μας εδώ, κοίταξε, εμείς βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Πώς μπορείς και τα ξεχωρίζεις εσύ, πώς μπορείς και τα ξεχωρίζεις όλα αυτά και δίνεις αυτά τα οποία πρέπει να δώσεις στον κάθε ένα που στα ζητάει? Τα ξεχωρίζω γιατί εγώ τα έχω στήσει, εγώ έχουν περάσει από τα χέρια μου, εγώ τα έχω παραγγείλει, εγώ τα έχω φέρει, τα έχω ταιριάσει στα ράφια και ξέρω το κάθε προϊόν, το σχήμα του, αυτό που σας έλεγα και πριν. Δηλαδή, για μένα, επειδή αυτά τα προϊόντα τα δουλεύω 10 χρόνια, είναι παιχνίδι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι πολύ καλά για μένα. Και μ' αρέσει εδώ πέρα γιατί περνάω την ημέρα μου εδώ πέρα, έτσι δεν είναι. Γεμίζω το χρόνο μου. Αλλιώς θα καθόμουν στο σπίτι να κλαίω τη μοίρα μου που λένε. Έτσι, αλίμονο. Δόξα τω Θεώ, με τα καταστήματα εδώ πέρα που είμαι στα 10 χρόνια, με βοήθησε εδώ το χωριό, με στήριξε. Το ξαναλέω δηλαδή, δεν έχω παράπονο. Αλλά κι εγώ, εντάξει, 3 νίκια συγχρόνως έχω δηλαδή που δίνω έξτρα εισοδήματα και 2 μεροκάματα εδώ σε κοπέλες εδώ στο χωριό. Ό,τι μπορώ κάνω για το χωριό κι εγώ έτσι.
Και το κυριότερο είναι ότι δεν σκέφτεσαι σε καμία περίπτωση να τα παρατήσεις, να καταθέσεις τα όπλα. Σκέφτεσαι συνεχώς την ανάπτυξη και της επιχείρησης, αλλά και την δική σου, την προσωπική, έτσι δεν είναι? Εννοείται, δεν το συζητώ. Και πάντα σκέφτομαι κάτι ακόμα, γιατί μόλις στήσω το μαγαζί, επειδή λειτουργούν όλα καλά, νιώθω ότι δεν κάνω κάτι και θέλω πάντα κάτι να κάνω, κάτι να προσφέρω, δηλαδή κάτι επιπλέον. Και πάντα σκέφτομαι το επόμενο βήμα, πάντα. Πασχάλη, αν θέλεις, έλα και εσύ. Έλα λίγο εδώ. Δεν ξέρω πώς ακούς τον, τον Δημήτρη. Έτσι, όπως, τον ακούω, γιατί το ξέρω, τον ακούω, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Είμαστε δημιουργικοί, θέλουμε να δημιουργήσουμε ό,τι μπορούμε και για την ανάπτυξη του χωριού. Είναι όμορφο πράγμα να μπορείς να δημιουργήσεις, να φτιάχνεις πράγματα, να ζητάς, να δίνεις, να προσφέρεις, ας πούμε. Έστω, παιδί μου, ναι, με το αζημίο, όταν είναι δυνατόν, εργαζόμαστε, ας πούμε. κάναμε ένα καιρό, μου λέει ο Δημήτρης, να φτιάξουμε πασχάλι και λουράκια για σκύλους, αξεσουάρι. Πώς νομίζω, του λέω, αφού θέλει τρύπες, εργαλεία. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, έψαξε, όχι ηλεκτρονικά, πρακτικά εργαλεία, με πατρόν, και έχουμε κάνει μία δουλειά, έχουμε στείλει λουριά για σκύλους, για ζώα, στη Λάρισα, στα Γιάννενα, στα Τρίκαλα, δηλαδή, και μέσα στη πηγή που είχε, πουλήσαμε. Και ποιο ήταν το ωραίο, δηλαδή, πάντα έλεγε ο Δημήτρης, ερχόταν οι προμηθευτές να φέρουν, παράδειγμα, τα προϊόντα τους, και προσπαθούσε, όχι μόνο να τους ακουμπάει τα λεφτά, ας πούμε, εδώ, να μπορούν να τους στείλει και από εδώ προϊόντα πίσω. Δηλαδή, να κάνει αυτό, και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και το συνεχίζει, δηλαδή. Βρήκαμε έναν τρόπο με την Αφή να κάνουμε και ένα, όπως τα λουράκια, καλλιτεχνίες, καπίστρια, ας πούμε, για μουλάρια, για άλογα, για γαϊδούρια, και όλα με την Αφή. Τσούκου τσούκου με σκηνάκια, μάθαμε και καθόμασταν και έρχονται στους λόγους και οι πιτσιρικάς. Αφού ρε Πασχάλη, δεν βλέπεις πώς πλέκεις. Λέω τυφλά ρε παιδιά, εντάξει. Τσούκου τσούκου με τα χέρια. Μα μου έκανε εντύπωση. Πασχάλη, μου έκανε εντύπωση ότι ο Δημήτρης μου έλεγε πριν από λίγο ότι θα σου δείξω και ένα τρόπο για να. Αυτό το καπίστρι είναι, τι είναι, ναι, με το τέτοιο, έτσι. Σκηνή, είναι πλεχτό σκηνή. Και το κάνεις αυτό. Με κλειστά τα μάτια. Θα μας το δείξεις, έτσι, να το δουν και οι τηλεθεατές. Με κάτω θα σας το δείξω. Είναι όταν δεν έχω κάτι να κάνω, πιάνω και κάνω, αυτή είναι η δουλειά μου. Εμείς αναγκαστικά εδώ, Άρη, πρέπει να. Επειδή είναι το χωριό, έχουμε πολλά είδη, αλλά οι ανάγκες του χωριού δεν είναι τόσο μεγάλες για να διατηρηθούν τρία καταστήματα που είχα μέχρι τώρα και τα μεροκάματα και αυτά. Έπρεπε να βρω τρόπους να φέρω έσοδα. Και έκανα αυτό που λέει ο Πασχάλης, ότι έπειθα τους, με τα προϊόντα μου που είχα, τους προμηθευτές, να πάρουν και προς τα, όχι μόνο να φέρουν, να πάρουν και προς τα έξω, για να έρθουν και άλλα έσοδα στο κατάστημα. Δημήτρη, εσύ ασχολείσαι καθόλου με την πολιτική, με την αυτοδιοίκηση, με τα κοινά? Όχι, όχι. Αυτό είναι υπόθεση του Πασχάλη, έτσι. Είναι υπόθεση του Πασχάλη. Ναι. Το έχει καταλάβει ο Πασχάλης. Εγώ, επειδή έχω το κατάστημα εδώ πέρα, δεν τα προλαβαίνω όλα. Από ό,τι κατάλαβα, καταρχήν φαντάζομαι ότι δέχεσαι ότι ο Πασχάλης έχει ένα αυτό το επικοινωνιακό, όπως λέμε, το χάρισμα της επικοινωνίας. Είναι πολύ, πολύ επικοινωνιακός. Εννοείται. Ο καθένας έχει το κομμάτι του. Ναι. Εσύ είσαι περισσότερο ελεύθερος επαγγελματίας, έτσι, περισσότερο έμπορος. Έτσι. Ο καθένας έχει το κομμάτι του. Ενώ ο Πασχάλης είναι της επικοινωνίας και της, και της ενασχόλησης με τα κοινά. Έτσι, να σου πω ένα παράδειγμα, ότι όταν πρωτοξεκίνησαμε έτσι με το μαγαζί, ερχόταν προμηθευτές και ο Πασχάλης τους έπιανε συζήτηση και εγώ δεν προλάβαινα να κάνω τη δουλειά μου. Και τώρα, Πασχάλη, θα κάνω μια συμφωνία. Πρώτα θα τελειώνω εγώ και μετά πες ό,τι θέλεις. Γιατί ήθελα κι εγώ, αρχή της δουλειάς μου ήταν, ήθελα να ρωτήσω τον προμηθευτή τις χρήσεις του υλικού, ξέρω εγώ, του προϊόντος, να μάθω κάποια πράγματα. Έτσι, δεν τα ήξερα κι εγώ. Εντάξει, κτηνοτρόφοι μεγαλώσαμε. Δεν ήξερα πολλά πράγματα. Και είχαμε αυτό το πρόβλημα. Πασχάλης τον έπιασε συζήτηση, εγώ δεν μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί μετά κάναμε αυτή τη συμφωνία του. Τα βρήκαμε. Θα μου δείξεις κάτω, έτσι, τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνετε αυτά τα. Καπίστρια, ναι, βέβαια. Το καπίστρι, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, και στη συνέχεια, δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση, θέλω να πάμε έτσι μια βόλτα στην πλατεία του χωριού, στην πλατεία του Βόλακα, για να μας μιλήσει λίγο ο Πασχάλης για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά σκέφτεται και ο ίδιος την ανάπτυξη του χωριού, εδώ, του Βόλακα. Πασχάλη, έχεις αντίρρηση? Όχι, Άρη, και βέβαια θα πάμε, αν είναι δυνατόν. Ήρθατε εδώ πέρα, θα μιλήσουμε, θα πούμε αυτά που υπάρχουν, την καθημερινότητα μας. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα, αλλά παλεύετε. Αν υπάρχουν άνθρωποι
Και υπάρχουν άνθρωποι, είμαι μεράκι, υπάρχει εθελοντισμός. Εγώ, Άρη, ξεκίνησα έχει πριν ένα χρόνο και ήθελα να ασχοληθώ με τα κοινά εδώ του τόπου μου για να μπορέσω να βοηθήσω με τις ιδέες, μαζί, όχι μόνος, μαζί με συνεργασία φίλων, χωριανών, με την νεολαία. Έχουμε πάρα πολύ νεολαία, αγόρια, κορίτσια, εργατικά παιδιά, όλοι εδώ στο χωριό εργάζονται. Βλέπεις άλλωστε και τα λατομεία επάνω, έχουμε 12-13 λατομεία. Απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και από τη Δράμα και από την ευρύτερη περιοχή. Ανεργία μηδέν στο χωριό. Ήθελα να ασχοληθώ και ασχολήθηκα, τα κατάφερα με τη βοήθεια του κόσμου. Βγήκα μπροστά, ζήτησα από τον τότε υποψήφιο δήμαρχο και σήμερα δήμαρχο, τον Βασίλη του Γιαννόπουλο, να με εντάξει στο ψηφοδέλτιό του. Στην αρχή είδα και όλους τους φίλους εκεί, τα στελέχη, λίγο προβληματίστηκαν, θα έλεγα. Δεν ήθελαν να μου το δείξουν, αλλά τους ένιωθα, γιατί έχω μάθει, σου λέω, να βλέπω με έναν άλλον τρόπο. Μην νομίζουν, δεν μπορεί να μου κρυφτεί και κανείς το τι σκέφτεται. Λέω, παιδιά, αφήστε με να πω. Και ο δήμαρχος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Βασίλη του Γιαννόπουλο, που με ένταξε στο ψηφοδέλτιο για να δουλέψω για το τόπο. Και τα κατάφεραμε. Πήγαμε στις εκλογές 18 Μαΐου και φέραμε ισοβαθμία εδώ στο Βόλακα με την άλλη παράταξη. Με τον συνάδελφο τον Πασχάλη, ο οποίος το τσαμπάζει, ο οποίος έφυγε στη Γερμανία, δεν ξέρω για δικούς λόγους επαγγελματικούς. Έφυγε, μας άφησε και τώρα σήμερα το χωριό. Πρόεδρο δεν έχει. Εγώ εδώ πέρα εκλέγηκα, πήγαμε στη ψήφο, στη κλήρωση. Έτσι έλεγε ο εκλογικός καλλικρατικός νόμος, ότι αν φέρουν οι δύο παρατάξεις ισοβαθμία, πάμε σε κλήρωση. Και εμείς φέραμε θρίλερ εκείνο το βράδυ. Τα θυμάμαι όλα αυτά, τα θυμάμαι. Και πήγαμε σε κλήρωση. Από εκεί όμως δεν θα αναπαυθώ. Ως σύμβουλος του ζήτησα και από τον πρόεδρο τότε τη συνεργασία. Θέλω να βοηθήσω. Αφήστε με να σας βοηθήσω. Έχω και εγώ πράγματα μέσα στο μυαλό μου, μέσα στη ψυχή μου, που μπορούμε να τα υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Δόξα τω Θεώ, προσπαθώ. Αυτή που είναι, προσπαθώ. Πάω μπροστά, Άρη, και όποιος θέλει ας έρθει δίπλα. Πασχάλη, να κατεβούμε λίγο στον κάτω όροφο, να μας δείξει ο Δημήτρης αυτό το κόλπο, έτσι, και στη συνέχεια να πάμε στην πλατεία και να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Πάμε, πάμε. Είμαστε λοιπόν στον κάτω χώρο του μαγαζιού και Δημήτρη, να μας δείξεις πώς φτιάχνεις αυτό το καπίστρι, το οποίο μάλιστα και δίνεις διάφορες περιοχές. Είναι για άλογα, μουλάρια, για... έτσι. Είναι, κάνει με άλλο τρόπο, κάπως το κάνουμε και για αγελάδια, είναι για όλα τα ζώα. Δείξε μας. Λοιπόν, αυτό είναι το σκηνί, παίρνουμε και εγώ έχω τον τρόπο μου που μετράω τις διαστάσεις. Όλα αυτά, Δημήτρη, όλα αυτά με την αφή τώρα, έτσι, με την αφή, δηλαδή ουσιαστικά... Σε ζορίζουμε βέβαια τώρα, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να το κάνεις έτσι με την ησυχία σου πιο σιγά. Τώρα όμως για τις ανάγκες της εκπομπής χρειάζεται να το κάνεις γρήγορα. Αλλά εμάς... ότι, τώρα δύο μήνες που ασχολούμαι εδώ με το φτιάξιμο του μαγαζιού, δεν έχω κάνει και δεν είμαι προπονημένος. Όταν είμαι προπονημένος δεν το συζητώ. Καθόμαστε εδώ πέρα, κάνουμε συζήτηση, πίνουμε το καφέ μας και εγώ κάνω δουλειά. Αυτό που θέλω να δείξουμε στους
τηλεθεατές που μας παρακολουθούν είναι αυτό, Δημήτρη. Ότι ουσιαστικά χωρίς να βλέπεις, έτσι, και μόνο με την αφή φτιάχνεις αυτό το οποίο μάλιστα το προμηθεύεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Θέλουμε και εκτός έδρας. Τώρα αυτό πώς χρησιμοποιείται, πες μας λίγο έτσι τον... Τώρα θα... Βέβαια οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζώα, έτσι, γνωρίζουν πολύ καλά. Ναι. Είμαστε ακόμα στην αρχή, στο τελείωμα θα καταλάβετε, θα σας το δείξω και θα καταλάβετε κιόλας. Το ανοίγω αυτό με τα χέρια γιατί είναι τέσσερις φορές, τέσσερα σκηνιά και το περνάω ακριβώς στη μέση. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Απλά από συνήθεια κοιτάω εδώ. Δεν βλέπεις καθόλου, έτσι, τώρα. Και αυτό που βλέπεις, ναι. Τώρα πρακτικά τυφλός, τι να σου πω. Τώρα κάποιοι... Αυτό επειδή τη μια φορά το περνάμε από τη μια μεριά και την άλλη από την άλλη, έρχεται και πλέκεται. Και γίνεται πολύ δυνατό πράγμα, δηλαδή φαντασίζω τα άλογα, τα μολάρια που είναι τόσο δυνατά, δεν μπορούν να το... Αυτό ουσιαστικά το περνάνε δηλαδή στο λαιμό του ζώου, έτσι. Το κεφάλι και έρχεται και μπροστά στο... Χωρίς το ξύλο βέβαια, έτσι, το ξύλο είναι... Το ξύλο είναι το καλούπι μου. Ναι, ναι. Μόλις το τελειώσω... Πόσες φορές, Δημήτρη, τώρα αυτό πλέκεται εκεί, Αυτό δεν μπορεί να το βρει κάποιος στην αγορά, έτσι. Δεν υπάρχει μηχάνημα να τα κάνει, μόνο χειροποίητα γίνεται. Και τα χρειάζονται όλοι όσοι έχουν ζώα. Και το θέμα είναι ότι έχει εδώ δουλειά αυτό το κομμάτι, γιατί... Γιατί αυτά τα κάνανε κάποτε παππούδες, οι οποίοι τώρα βγήκαν στη σύνταξη, άλλοι πεθάναν. Και δεν υπάρχει άνθρωπος να φτιάχνει πλέον τέτοια πράγματα. Το φτιάχνεις έτσι προσεκτικά, νοικοκυρεμένα, έτσι. Πρέπει να προσέχω και το... να μην διπλώσει σκηνή, αλλιώς όταν θα το βγάλω από το καλούπι του, θα στρίψει και θα γίνει ένα πράγμα, ένα σκηνή που δεν θα μπορείς να το ξεμπλέξεις. Σε αυτούς που τα προμηθεύεις, ναι, ξέρουν ότι, ότι δεν βλέπετε και ότι τα φτιάχνετε κυρίως με την αφή. Με αυτούς που έχω επαφή εγώ απευθείας δηλαδή, τους το λέω κιόλας. Ότι παιδιά, να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα το κάνω εγώ. Πώς το αντιμετωπίζουν αυτό? Κάποιοι και με χαρά μάλιστα, έτσι. Και με έκπληξη φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Δεν το συζητώ. Τώρα αυτό... Το βάζεις, το περνάς στο κεφάλι του ζώου, έρχεται εδώ και μπαίνει το στόμα του. Αυτό είναι πάνω πίσω από τα αυτιά και αυτά εδώ πέρα είναι αυτό κανονισμένο. Αυτό εδώ πέρα λες είναι στο στόμα, έτσι. Ναι. Αυτό, εδώ πέρα είναι, στο αυτό είναι μπροστά στο στόμα. Είναι στο στόμα και αυτό είναι πίσω πάνω από τα αυτιά. Αυτό μάλιστα. Είναι πάνω από τα αυτιά και αυτό πάει πίσω στο λαιμό. Εδώ είναι κανονισμένο να το ρυθμίζεις πόσο θες, το χαλαρώνεις, το σφίγγεις. Είναι έτοιμο και από εδώ το δένουν το σκηνή για να το πηγαίνουν όπου θέλουν.
Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Και αυτά όλα, κυρίες και κύριοι, από έναν άνθρωπο ο οποίος. Σε κουράσαμε λίγο. Από έναν άνθρωπο ο οποίος. Από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τύφλωση 95%. 95%, ναι. Πάμε έξω. Πάμε λίγο στην πλατεία του χωριού και να μας μιλήσει ο Πασχάλης. Είναι ασυγκράτητος. Να μας μιλήσει λίγο για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τα κοινά. Εντάξει. Βγήκαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έξω από το μαγαζί, έξω από το σούπερ μάρκετ, από το μίνι μάρκετ του Δημήτρη, έτσι. Αυθονία, έτσι λέγεται, έτσι. Αυθονία, ναι. Και λέμε να κάνουμε μια βόλτα στον Βόλακα και στο πλαίσιο αυτής της βόλτας ο Πασχάλης θα μας μιλήσει λίγο και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για το πώς βλέπει τον, έτσι, ναι, πώς βλέπεις το χωριό, Πασχάλη. Πολύ καλά, βεβαίως. Θα πάμε προς την πλατεία να δούμε την πλατεία μας και να καθίσουμε και λίγο στον ήλιο, γιατί εδώ έχει σκιά, άρα να μην κρυώσουμε κιόλας. Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε. Πολύ ωραία. Είναι ωραία, Άρη. Ωραία. Εμένα σου είπα και προηγουμένως μέσα ότι ήταν μια εμπειρία που μόνο κερδισμένος μπορώ να πω ότι βγήκα από αυτή τη μάχη, αν την πούμε μάχη, ας πούμε, για τα κοινά. Γιατί μέσα από αυτή την εμπειρία έμαθα να... και άλλους ανθρώπους γνώρισα, είδα δηλαδή την αγάπη τους προς το πρόσωπό μου, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που τους έκανα για τις εκλογές όταν έγινε όλη η διαδικασία τηλεφωνικός, γιατί δεν είχα και αυτοκίνητο να τρέξω να κάνω αγώνα, με το τηλέφωνο. Πήρα δύο περιστέρια που λένε ακόμη, δύο κινητά, έτσι τα βάφτισα και κάλεσα τον κόσμο. Και έλεγα, παιδί μου, Άρη, οφείλω να σε ενημερώσω ότι κατεβαίνουν υποψήφιος με την παράταξη του Βασίλη Γιαννόπουλου. Πώς αντιμετώπισαν έτσι οι φίλοι, οι γνωστοί, αλλά και οι συμπατριώτες εδώ? Οι χωριανοί μου και οι φίλοι με αισιοδοξία. Δηλαδή, μπράβο, ξεκίνα μου είπαν. Ξεκίνα και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που με προωθήσαν, ας πούμε, να μπω περισσότερο μέσα με αυτό που λέγανε ότι. Μη μασάς ρε Πασχάλη, ξέρεις, και η νεολαία. Πασχάλη μπροστά, εμείς μαζί σου. Πασχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα περπατάμε από το μαγαζί εδώ. Πώς καταλαβαίνεις, μετράς τα βήματα, πώς καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην πλατεία, ότι είμαστε στο τάδε σημείο? Κάποιες σιλουέτες, κοίταξε, εδώ είμαι 43 χρονών, Άρη. Εδώ έχω μεγαλώσει, έχω χτυπήσει, έχω πέσει. Γνωρίζω το κάθε τι, τα αυτοκίνητα, και ύστερα γνωρίζει και ο κόσμος, έτσι. Γι' αυτό έχω και τον μπαστούνι και του δείχνω, ας πούμε, ότι παιδιά, πού βρίσκομαι. Κάπου εδώ. Όχι, μου έκανε εντύπωση. Και κάποιο λάθος, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι. Μπορεί να πάω κάπου παραδίπλα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα γυρίσω πίσω. Mm-hmm. Θα γυρίσω και θα το βρω το στόχο. Φτάνει να υπάρχει στόχος. Κυρίως φαντάζομαι ότι η δυσκολία είναι το βράδυ, έτσι, τις βραδινές ώρες. Το βράδυ και το έντονο το φως, ας πούμε, όταν υπάρχει. Και η χορύπανση εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να εστιάσω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ακούσω, ας πούμε, γιατί με την ακούη δουλεύω. Οπότε φαντάζομαι ένα χώρο ή μια εκδήλωση. Ή σε ένα μαγαζί, ας πούμε, μέσα που υπάρχει δυνατή μουσική ή μια εκδήλωση που γίνεται. Δεν μπορώ έτσι. Μ' αρέσει να συμμετέχω και συμμετέχω, αλλά εκεί πιέζω τον εαυτό μου. Mm-hmm. Πιέζω τον εαυτό μου δηλαδή σε αυτό, γιατί δεν μπορώ και να ακούσω. Και... Θες να είναι λίγο πιο ξεκάθαρη η ήχη, έτσι. Ναι. Και ξέρεις τι όμορφη που είναι η ήχη όταν είναι ξεκάθαρη, τότε τους απολαμβάνεις. Δηλαδή, εγώ όπως έχω και κλειστά τα μάτια, τους νιώθω, ρε παιδί μου, τους αντιλαμβάνομαι και εμπεδώνονται μέσα στο κομπιούτερ μέσα που λένε στον υπολογιστή μου. Δημήτρη, το ίδιο. Το ίδιο ισχύει φαντάζομαι και για σένα. Ναι, το ίδιο. Ο ήχος είναι ό,τι χειρότερο για μας. Είναι ο ήχος. Η χορύπανση, έτσι. Ναι. Γιατί αυτό που λέει ο Πασχάλης, δεν μπορείς να... Με τον ήχο λειτουργούμε. Δηλαδή, αν είναι πολύ ήχη και διαφορετική, εντάξει, δεν μπορείς να λειτουργήσεις τελείως. Εσύ, Δημήτρη, εσύ δεν χρησιμοποιείς καν το μπαστούνι, έτσι, το λευκό μπαστούνι. Δεν το χρησιμοποιώ ακόμα, αλλά... Ουσιαστικά βλέπεις κάποιες σκιές, δηλαδή τώρα βγαίνοντας έξω εντοπίζεις κάποιες σκιές. Σκιές. Αυτό. Αλλά νομίζω όμως ότι και ο Πασχάλης το χρησιμοποιεί, θα μπορούσε δηλαδή να περπατήσει και χωρίς μπαστούνι. Ναι, θα μπορούσε να περπατήσει ο Άρη και άμα, να σου πω, στην Ομόνια όταν κατεβαίνω πολλές φορές στην Αθήνα, το έχω τον μπαστούνι. Να σε ρωτήσω τώρα, σε διακόπτω, στην Ομόνια κατεβαίνεις μόνος σου ή έχεις με συνοδεία, έτσι? Γιατί είμαι και στο σωματείο, τέλος πάντων, στο σωματείο αναπήρων και όταν πηγαίνουμε για κάποιες, ναι, περνάω και θέλω να περπατήσω και βλέπω κόσμο που είναι ξαπλωμένο στα πεζοδρόμια, παιδιά. Και με το που περπανάω υπάρχει μια... σηκώνεται από το χαρτόνι και με πιάνει από το χέρι να περάσω. Δηλαδή ένα πράγμα που δεν ξέρω, ενώ ακούω από συνανθρώπους μου μια μιζέρια. Δεν θέλω ρε παιδιά. Δείξε στον κόσμο ποιοι είμαστε, τι θέλουμε. Και πιστεύω ότι θα βαδίσουμε καλά, πολύ καλά. Δείξε όμως τι θέλεις. Να υπάρχει συγκεκριμένος στόχος. Ναι, θέλω να... Δεν έγινε... Λέω, δεν έχω την ατζέντα μου, ας πούμε, για κινητά. Θέλω να βρω κάποιο νούμερο. Βγάζω, πάρα με την ατζέντα. Πού τώρα, ποιον?
Συγγνώμη, μπορείς να μου διαβάσεις εδώ, στο Ευαγγέλιο. Ναι, δεν τρέπεσαι, έτσι. Μα τι, θέλω να κάνω τη δουλειά μου, τελείωσε. Θέλω να κάνω, για ποιο λόγο να τραπώ. Ζητάω κάτι, θέλω. Και στο Μανάβικο που θα πάω, ας πούμε, τώρα εντάξει, εδώ στο χωριό, όταν κατεβαίνω στην πόλη, σε κάποια καταστήματα, θα πω μέσα, παιδιά, θέλω αυτό το συγκεκριμένο. Να ψωνίσω μόνος μου, να αυτό εξυπηρετηθώ. Είναι πολύ όμορφο πράγμα. Ουσιαστικά, Πασχάλη και Δημήτρη, αυτό να το πούμε και στους φίλους τηλεθεατές, ότι αυτό το οποίο θέλουμε ουσιαστικά να βγάλουμε μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις, είναι αυτό το αισιόδοξο μήνυμα για τη ζωή. Ότι δηλαδή το γεγονός ότι ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι δεν βλέπουν, δεν σημαίνει ότι άφησαν τη ζωή, άφησαν τα όπλα κάτω και τελείωσε. Καθόμαστε στο σπίτι και περιμένουμε την ώρα για να πάρουμε τη σύνταξή μας. Ότι θα έρθει η σύνταξη έτσι, και. Έτσι. Όχι, αχ και βάχα, ας πούμε, όχι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη θεραπεία από αυτήν, Άρη. Η αναπηρία, Άρη, είναι κοινή για τους ανθρώπους με αναπηρία. Τα προβλήματα μπορεί να είμαστε όλοι ίσοι ως άνθρωποι, τα προβλήματα μας είναι διαφορετικά, όλοι μας. Και στο δέντρο από κάτω, αν πάει κάποιος και δει τα φύλλα, όλα φύλλα είναι, αλλά είναι όλα διαφορετικά ενδιαφέρον. Έτσι είμαστε και εμείς οι άνθρωποι. Λοιπόν, και πιστεύω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι την ισορροπία στο πλανήτη την κρατάει ο πόνος, η αναπηρία. Αλλιώς έτσι με τους ρυθμούς που παθίζουμε και το ούτε ξέρουμε ποιοι είμαστε, φαγωνόμαστε σαν τα καρναβάλια και σαν τους καρνιβάλους. Να ρωτήσω λίγο τον Δημήτρη το εξής, που είναι και του οικονομικού, έτσι, Δημήτρη. Η οικονομική κρίση σας επηρέασε, Δημήτρη? Μας επηρέασε αρκετά. Απλά εντάξει, εμάς τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εμείς κοιτάμε μόνο μπροστά. Δεν κοιτάμε πίσω. Εγώ ακούω φίλους και συνεργάτες και προμηθευτές και μου λένε: ακούω, ανοίγω τη τηλεόραση και ακούω αυτό, εκείνο. Τι λέτε, ρε παιδιά? Προχωράμε μπροστά. Τι να κάνω? Τι να κάνω? Δηλαδή, επειδή θα πει ότι υπάρχει κρίση, υπάρχει οικονομικά, όλα αυτά. Τίποτα. Μπροστά. Τη δουλειά μας. Μάλλον. Δημήτρη, επειδή δεν μπορούμε να δούμε τηλεόραση. Και... εντάξει, ακούμε, ρε παιδί μου, αλλά επειδή δεν την πολύ δουλεύουμε τη τηλεόραση, είμαστε πιο καλά. Περισσότερο τι δουλεύετε? Ραδιόφωνο, ναι. Και τη τηλεόραση δουλεύουμε, ακούμε, έτσι. Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μας αγγίζει αυτό που. Η κρίση και αυτή η μιζέρια και τι θα κάνουμε μετά και τι θα κάνουμε το. Εδώ, ρε παιδιά, είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Ο Θεός μεγάλος είναι για όλους μας. Θεός είναι για όλους μας. Εδώ και δόξα τω Θεώ, φτάνει να πιστέψεις. Γιατί, εντάξει, λέγεται ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης τα άτομα με αναπηρία δοκιμάζονται περισσότερο, έτσι, και αντιμετωπίζουν το ένα πρόβλημα, δημιουργεί, συσσωρεύει και άλλα προβλήματα. Όλοι οι άνθρωποι δοκιμαζόμαστε, Άρη. Όλοι οι άνθρωποι δοκιμαζόμαστε. Φυσικά αυτή η ζωή είναι μια δοκιμασία, έτσι. Ήρθαμε εδώ να δοκιμαστούμε και να φύγουμε... παλεύοντας, μάχημοι να φύγουμε. Πολλές πολλέ φορέ το λέω. Και στο φίλο μου τον καθηγητή, του λέω: εγώ είμαι μια χαρά, του λέω. Βλέπω. Σήκω, γιατί μου λέει: ρε παιδί μου, έλα λέει, να σε εξετάσουμε εδώ, πού βρίσκεσαι. Τι να δεις, του λέω. Αφού το ξέρεις, το γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος είσαι που έχεις κάνει τη διάγνωση ότι οδηγεί σε τύφλωση αυτή η ασθένεια. Εντάξει, να καθίσω, λέω, να με δει ομάδα οι νέοι επιστήμονες γιατροί, βεβαίως. Αλλά του λέω: φαντάζεσαι. Να με κάνεις, λέω, καλά, λέω. Μετά, λέω, δεν θα είχε δουλειά, λέω. Οπότε γίνεται ένα εμπόριο. Έχει και χιούμορ, έτσι. Δεν γίνεται. Και μου λέει: σήκω, φύγε, ρε Μπόσκα, από εδώ, λέω, με στρελάνεις, ας πούμε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι το είδα εγώ, του λέω. Τι, άμα με κάνεις καλά, του λέω, μετά τι θα κάνεις εσύ, του λέω. Έλα, έλα. Να καθίσω, λέω, στην καρέκλα. Όχι. Δεν υπήρχαν τώρα στιγμές, Πασχάλη. Τώρα, ειλικρινά σου μιλάω, έτσι. Θέλω να μου βγάλεις τα σώψυχά σου, όπως λένε. Δεν υπάρχουν στιγμές που κάθεσαι το βράδυ, έτσι, ξέρω εγώ, μόνος σου και λες ότι, ρε παιδί μου, γιατί σε μένα αυτό, όχι, γιατί σε μένα αυτό, ας πούμε. Τόση ώρα είμαστε εδώ, έχεις καταλάβει κάτι τέτοιο? Όχι, όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Όχι. Τα πρώτα χρόνια κουράστηκα. Το πρώτο, δεύτερο χρόνο με κούρασαν οι γιατροί. Τα πρώτα χρόνια ήταν διαφορετικά, αντιμετώπιζες τα πράγματα σε σχέση με τώρα. Τώρα δηλαδή έχεις κατασταλάξει. Ήμουν έτσι, μου ήρθε το πρόβλημα όταν μου είπε ο γιατρός: ξέρεις κάτι, κύριε Μπόσκο, σε λίγα χρόνια οδηγεί σε ολική τύφλωση. Στον Άγιο Δημήτριο. Μου είπε στο βιβλιάρι από τα χέρια. Ενώ είχα βγει στην αγορά εργασίας. Πήραμε μουλάρια υλοτομία με τον Δημήτρη να ασχοληθούμε. Τι κάνουμε, λέω τώρα. Χρεωθήκαμε. Κόλλησα. Μπορείς να το πιστέψεις δηλαδή. Ναι, κόλλησα. Είναι η αλήθεια. Τι κόλλησα. Μετά γύρισα πίσω, ήρθα εδώ στο χωριό, στην Καλύβα. Φρόντισα να μείνω λίγο μόνος μου. Για να δω πού βαδίζω. Τι θα κάνω εγώ? Εδώ υπάρχει μια κοινωνία μου, τη φέρνει ο κόσμος σαν ζούγκλα, να πούμε. Εγώ πώς θα μπω μέσα να αγωνιστώ? Έκανα δηλαδή συζητήσεις με τον εαυτό μου. Τι κάνεις, Πασχάλη, πρέπει να βρεις έναν τρόπο. Και να σου πω την αλήθεια, ξεκίνησα από το πιο απλό. Λέω, Πασχάλη, άμα καταφέρεις, λέω. Είχαμε εκεί κότες στο κτήμα και μια κυραλεπού, κυραμαριό, έρχονταν και τις έπνιγε.
Και λέω Πασχαλιός, τον πατέρα μου σκότωσε, δεν θα έχουμε αυγό να φάμε. Δεν πειράζαμε τέτοια πράγματα, κυνήγια τέτοια, δεν ασχολείται η οικογένεια μας. Λέω Πασχάλη, άμα μπορέσει να την πιάσει αυτή την αλεπού, να τη φέρει στα χέρια σου, μη φοβάσαι, με κλειστά. Και τα κατάφερα μέσα σε 15 μέρες με υπομονή, ήρθε μόνη της. Λέω εντάξει, που υποτίθεται η αλεπού είναι το πιο πονηρό ζώο, ας πούμε, στο πλανήτη, έτσι, παντού. Mm-hmm. Και όμως ήρθε και λέω, τι φοβάσαι να μου. Μια χαρά είναι η ζωή, είναι. Ξεκίνησα, βγήκα. Και από τότε αντιμετωπίζεις όλη την ιστορία γέμισα, με αισιοδοξία. Γέμισα, έτσι. Δηλαδή ήταν ένα πολύ σημαντικό πράγμα, λέω, τι φοβάσαι. Και να πέσω, θα σηκωθώ. Mm-hmm. Και να χτυπήσω, θα ψάξω να βρω, να δώσω στο σώμα μου να γιατρέψει αυτό που πόνεσα, ας πούμε. Έχω υπομονή πάρα πολύ. Δημήτρη, δεν ξέρω ρε παιδί μου, αλλά ο Πασχάλης είναι περισσότερο αισιόδοξος από τον καθένα μας. Έτσι τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή μιλάει ο Πασχάλης και γεμίζω αισιοδοξία. Και εγώ είμαι αισιόδοξος, άρα απλά είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν ανοίγομαι, δεν μιλάω εύκολα. Σε είπα για την κρίση που είπες πριν, ότι εγώ σκεφτόμαι ότι τι χειρότερο δηλαδή να πάθω από αυτό που έπαθα με την υγεία και όσο για το κατάστημα, δηλαδή αν με επηρεάζει η κρίση, εγώ ξεκίνησα από το μηδέν. Έχω να φοβηθώ κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν όμως, θα σου κάνω το ίδιο ερώτημα που έκανε και στον Πασχάλη πριν από λίγο. Υπάρχουν στιγμές που λες, βρε παιδί μου, γιατί να τύχει σε μένα και ίσως ήταν. Μακάρι να ήταν τα πράγματα όπως πριν. Υπάρχουν τέτοιες στιγμές. Στην αρχή υπήρχαν τα πρώτα χρόνια, όπως είπε και ο Πασχάλης, έτσι. Απλά μετά το αποδεχτήκαμε. Και τώρα πολλές φορές λέω, βλέπω τον κόσμο, δηλαδή πώς λειτουργεί και πώς λειτουργώ εγώ και λέω, είμαι μια χαρά. Μια χαρά είμαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τη δουλίτσα μου, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, από το κάθε χρόνο και καλύτερα πάω, παρόλο και τη κρίση και αυτά. Γιατί να γυρίσω πίσω και να σκέφτομαι πώς ήμουν και γιατί το έπαθα. Ο κόσμος πώς σας αντιμετωπίζει, κανένα πρόβλημα. Ο κόσμος κανονικά. Κανονικά, έτσι. Δίνουμε κι εμείς να καταλάβουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Mm-hmm. Δεν τρέχει τίποτα. Πολλές φορές έρχονται στο μαγαζί μου και λέει, όχι, άστο, θα το δω. Γιατί να το δεις, αφού εγώ ξέρω που είναι. Γιατί να. Mm-hmm. Έτσι, έλα, πάμε μαζί. Να το κάνουμε μαζί. Το θέμα με τη μετακίνηση νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Έτσι. Μετακίνηση κυρίως όχι μες στο χωριό το οποίο το γνωρίζετε. Γιατί εδώ κακά τα ψέματα και σας γνωρίζουν και το γνωρίζετε. Αλλά εκτός χωριού και κυρίως όταν θέλετε να φύγετε, να πάει όπως είπε ο Πασχάλης στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και κάποια άλλα σημεία, νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Έτσι, δεν είναι. Είναι θέμα. Ή θα φροντίσουμε να έχουμε σύνοδο, ξέρω κάτι. Εντάξει, είναι δύσκολο έτσι. Δυστυχώς, Πασχάλη, δεν είναι έτσι. Ναι. Και το δέντρο μας. Πού είναι το δέντρο μας, θα το πάρουμε και το δέντρο μας. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Ο Πασχάλης λοιπόν παρατηρεί ακόμη και τον Χρήστο την ώρα που τραβάει. Το αισθάνομαι να πω. Για να είσαι εσύ από εδώ, δεν μπορεί να είναι ο Χρήστος από πίσω μου. Πες μας λίγο, Πασχάλη, ποια είναι τα κυρίως για τη μετακίνηση αυτό που έλεγα. Εγώ ρωτώντας. Mm-hmm. Ρωτώντας, πας στην πόλη. Δεν είναι δυστυχώς η κοινωνία μας, δεν είναι έτσι. Ανταποκρίνεται ο κόσμος, mm-hmm. Άρη. Ανταποκρίνεται, είτε στα κουτέλ. Σου έχω πει πολλές φορές όταν κατέβηκα στη Δράμα, ζήτησα από τον κόσμο και σου λέω, ζητάω στον κόσμο, στον καταστηματάρχη, στο κουτέλ, στο φίλο του ταξιτζή, στο φίλο τον οδηγό του αστικού, ποιο είμαι, τι γίνεται. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα αγκάλιασμα από τον κόσμο της Δράμας. Mm-hmm. Το νιώθω δηλαδή, το εισπράττω, ρε παιδί μου, καθημερινά όταν κατεβαίνω. Και στις υπηρεσίες ακόμη. Και πριν και τώρα ακόμη περισσότερο που ασχολήθηκα και με τα κοινά, βλέπω ότι ακόμη περισσότερο και στις υπηρεσίες προσπαθεί ο κόσμος, οι υπάλληλοι που εργάζονται στην ομαρχία, στο δημαρχείο, παντού, να με εξυπηρετήσουν, όχι επειδή δεν βλέπω, αλλά πιστεύω ότι επειδή τους δίνω αυτό που θέλουν να καταλάβουν τι ζητάω. Mm-hmm. Και πράγματι, και αυτοί οι άνθρωποι είναι καθημερινά, περνάει πάρα πολλοί κόσμος και από εκείνη τα γραφεία. Λογικό είναι καμιά φορά να είναι και λίγο. Γιατί ακούω πολλούς φίλους μου, όχι μωρέ, δεν με εξυπηρέτησε. Εντάξει, παιδιά, του είπες εσύ τι θέλεις. Του εξήγησες. Και αυτοί είναι σαν και εμάς, και αυτοί δουλεύουν, εργάζονται, έτσι. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν. Αλλά ζήτα το λέω. Ζήτα και δώσου στον άλλο να καταλάβει. Και πιστεύω ότι. Εγώ το νιώθω. Mm-hmm. Το νιώθω δηλαδή αυτό το πράγμα σε καθημερινή βάση. Εντάξει, η δουλειά είναι συγκεκριμένη, έτσι. Είναι και οι δυο είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ασχολείστε με τη δουλειά. Χόμπι όμως, ποιο είναι το χόμπι ας πούμε του Πασχάλη. Ο Πασχάλης δηλαδή την ελεύθερη ώρα του ακούει ραδιόφωνο, ασχολείται με κάτι άλλο. Διαβάζω βιβλία, ηχητικά βιβλία Άρη. Στο σπίτι έχω CD, κασέτες. Τα οποία τα προμηθεύομαι από το σύλλογο, από την Αθήνα, μου τα στέλνει κάποιος φίλος, συνάδελφος τυφλός. Mm-hmm. Ραδιόφωνο, τηλεόραση και δουλίτσες. Πάμε με φίλους, έρχεται ο φίλος μου ο Γιώργος, Πασχάλη πάμε εκεί, θα πάω στο στάβλο. Πάμε του λέω, μαζί. Ο φίλος θα πάμε στο, αφού δεν μπορώ, έχω και ένα κτήμα, έχουμε το κτήμα έξω, την καλύβα που είχαμε. Mm-hmm. Είχαμε τα γελάδια.
Μετά ασχολήθηκα, σου λέω, με τα κοινά. Είναι λίγο δύσκολα και με πονάει να τα αφήνω έτσι. Mm-hmm. Μόνο τα πούλησα. Και πήρα από ένα φίλο 3 μελίσια. Μην μου πεις τώρα ότι ασχολείσαι και με. Έχεις γίνει και μελισσοκόμος. Λοιπόν, μου τα έφερε το καλοκαίρι ο Γιώργος. Αυτά είναι, ξέρεις, μου εξήγησε, ρε παιδί μου, όπως είναι το πλαίσιο. Έχει 10, η κυψέλη έχει 10 πλαίσια μέσα. Μου τα έφερε τεσσαράκια, τα λένε. 4 πλαίσια είχε μέσα. Με τη Βασίλισσα. Και μπορώ να σου πω, έχω πάθει καψούρα να πω με αυτό το. Με το μελίσι. Με το μελίσι. Είναι τρέλα. Πήγαινα, έχει τα ίστρα από πάνω καπάκια, άνοιγα το καπάκι και έβαζα αυτή να ακούσω. Πώς... Δηλαδή μαγεία. Ξεκίνησε. Ο Δημήτρης από το Μανάβικο εδώ πέρα, ό,τι φρούτα είχε. Που εντάξει, χτυπημένα αυτά, τα έπαιρνα εκεί στην καλύβα, τα βράζα η μάνα μου εκεί στο καζάνι, τα έκανα κομπόστα. Τους έδινα στα μελίσια κομπόστα. Και άλλος με. Ξέρεις, το χαβαλέρβε. Οπότε το χόμπι είναι τώρα η μελισσοκομεία. Τώρα εκεί, ναι. Ξέρεις, μπορείς να διαβάζεις με το σύστημα αυτό τη αφή. Όχι, δεν έμαθα. Είναι δύσκολο έτσι αυτό. Δεν ασχολήθηκα, ρε. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Μου έγινε πρόταση να πάω στη σχολή τυφλών, αλλά δεν ήθελα γιατί. Ένιωσα ότι εδώ είμαι πολύ καλύτερα. Εντάξει. Απλώς αν θέλεις να διαβάζεις ένα βιβλίο, ουσιαστικά ακούς, έτσι, βάζεις το CD. Έτσι. Έχω την κασέτα ή το CD ηχητικά. Θα ήθελες όμως να μάθεις αυτό το σύστημα. Τώρα, βλέπω πιο άλλα πράγματα, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Δεν είναι και κακή ιδέα, αλλά δεν το έχω σκεφτεί. Δεν έχω χρόνο, θέλει λίγο χρόνο τώρα αυτό. Εγώ θέλω να είμαι στους δρόμους πάνω κάτω. Ζωντανός άνθρωπος. Δημήτρη, εσύ σκέφτηκες καμιά φορά να ασχοληθείς με αυτό το σύστημα για να μπορείς να διαβάζεις, ξέρω εγώ να. Όχι, Άρη, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Δεν το σκέφτηκα γιατί προς το παρόν ο τρόπος που εξυπηρετούμε με βολεύει. Δεν έχω παραπάνω τι να διαβάσω. Τώρα μου είπανε για ένα σύστημα που έχει. Πώς το είπανε, Πασχάλη. Το πρόγραμμα. Στον υπολογιστή. Θα το δοκιμάσω. Αν μπορέσω να τα καταφέρω, καλώς. Αλλιώς και έτσι δεν έχω. Είμαι καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάμε να δούμε λίγο το δέντρο, γιατί ο Πασχάλης έχει φαγωθεί να δούμε το δέντρο και στη συνέχεια να μιλήσουμε λίγο για το πώς σκέφτεται λίγο την αυτοδιοίκηση, αυτό που είπαμε, Πασχάλη. Ναι. Είναι εκπληκτικός ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο ανεβαίνετε σκαλοπάτια, έτσι. Ναι. Πήγαινα φιάλες κάπου σε κάποιο σπίτι και είχε 18 σκαλιά. Κάπου στο 13ο, τώρα τα μαστόρια είχα κάνει πιο μεγάλο το σκαλί. Μπαμ, ξέρεις, ξεφεύγεις, μπαμ. Είναι στο πόντο δηλαδή. Ναι. Λέω στη Θεία, το ένας στο σκαλί στο 13ο, λέω, είναι πιο μεγάλο από τα άλλα. Σιγά, γόρι μου, πού το ξέρεις εσύ, πού δεν βλέπεις, λέει. Και όμως λέω, δες το, λέω. Εγώ το εντοπίζω. Εσείς μπορεί να μην το εντοπίζετε, ναι, ναι. Το εντοπίζω. Ναι. Να καθίσουμε κάτω από το δέντρο, το οποίο είναι και στολισμένο. Λοιπόν, αυτό είναι. Το δέντρο το Χριστουγεννιάτικο, εδώ είναι η πλατεία. Στη πλατεία ήρθαμε Χρήστο. Στολίσαμε. Ελάτε όμως από εδώ, Πασχάλη, γιατί ναι. Απέναντι είναι ο. Απέναντι είναι ο Χρήστος. Έτσι, να καθίσουμε εδώ πέρα κάτω και να μας. Εδώ είμαστε. Εδώ στη πλατεία. Τα παιδιά, να πω να ευχαριστήσω τη Μάτα τη Μύρκο, τον Δημήτρη τον Γαϊδατζή και όλους τους εθελοντές που βοήθησαν εδώ πέρα για να στολίσουν το δέντρο εθελοντικά. Δηλαδή έπεσε. Είναι μέρα σήμερα, εντάξει δεν μπορούμε, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, μου λένε τα παιδιά τη νύχτα. Ήρθα και εγώ εχθές το βράδυ από εδώ δίπλα να αισθανθώ τα λαμπάκια του, ας πούμε. Να μπούμε μέσα στο κλίμα των Χριστουγέννων. Έτσι. Αν και δεν είμαστε έτοιμοι, λέμε τα παιδιά, είπαμε σιγά σιγά να κάνουμε και μία φάτνη για το επόμενο χρόνο. Είμαστε καινούργιοι όλοι στην παράταξη. Από τα 7 άτομα που ασχοληθήκαμε, που μπήκαμε. Είναι η πρώτη φορά τώρα που ασχολείσαι, που κατεβαίνεις στα κοινά ουσιαστικά. Η πρώτη φορά είναι, Άρη, και. Και η όλη η ομάδα είναι καινούργια παιδιά. Πιστεύω ότι έχουν μεράκι να δουλέψουμε για να κάνουμε ένα βήμα έτσι μπροστά. Ελπίζω, Πασχάλη, ειλικρινά σου μιλάω, ελπίζω να μην απογοητευτείς όμως, γιατί ξέρεις ότι είναι σκληροί οι κανόνες στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση. Τα ξέρεις, έτσι. Τα γνωρίζω. Τα έχεις ακούσει. Τα έχω ακούσει. Έχω φάει και αρκετές, μην νομίζεις, αρκετές μαστιγές
προς το πρόσωπό μου, αλλά αυτά με κάνουν πιο δυνατό. Μακάρι να υπάρχουν αντίπαλους να έχεις σε Άρη για να βαδίσεις μπροστά, να πούμε. Αυτή η ζωή είναι ανταγωνίσιμη, έτσι, ανταγωνίζεσαι. Είτε είναι στο εμπόριο, είτε στην πολιτική, παντού. Αν σε ρωτούσε κάποιος, ας πούμε, τι θα ήθελες, έτσι, αυτό που λένε, ποια είναι η προτεραιότητά σου, ποια θεωρείς ότι είναι η προτεραιότητα εδώ για το χωριό, τι πρέπει να γίνει, να πρωτογίνει, έτσι, στο χωριό. Ένα χωριό το οποίο... αυτό το γνωρίζουν όλοι, σφίζει από ζωντάνια, έτσι, έχει ζωντάνια, γιατί έχει νέους ανθρώπους. Είναι το μόνο χωριό που κρατά τους νέους ανθρώπους εδώ. Έτσι. Τι θα ήθελα, Άρη. Λοιπόν, τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία μέσα από το σταθμό, από το τηλεοπτικό σας κανάλι, να παρακαλέσω, αν και το έχω ενημερώσει τον Δήμαρχο, τον Βασίλη Γιαννόπουλο, τον Ομάρχη, τον Αργύριο τον Πατακάκη, τον κύριο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη του Κυριαζίδη, τον Χρήστο του Καραγιαννίδη, όλους τους φορείς, να μπορέσουν δηλαδή να βοηθήσουν για να καταφέρουμε, σας είπα και προηγουμένως, ότι ο Βόλακας έχει 12-13 λατομεία. Απασχολούνται εδώ πέρα πάνω από 200 εργάτες, έτσι. Λοιπόν, και μου κάνει εντύπωση, τόσα χρόνια παρακολουθώ την καθημερινότητα, ότι έχουμε και ένα βουνό όμορφο, το Φαλακρό. Βλέπεις τι γίνεται, γνωρίζεις κάθε χρόνο το Φαλακρό, θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει, θα δουλέψει, δεν θα δουλέψει, είναι χρεωμένο, δεν είναι. Και λέω ότι το Φαλακρό δουλεύει 4 εποχές το χρόνο. Γιατί και τα λατομεία είναι στο όρος Φαλακρό, έτσι. Λοιπόν, απλά το χειμώνα με το σκι. Και γίνεται ένας τόσος μεγάλος ντόρος, φασαρία, όχι ότι δεν πρέπει να γίνει, πρέπει. Να ανοίξουμε το Φαλακρό, να παρέχουμε τα πάντα πάνω για το χόμπι. Και πρέπει να το κάνουμε. Συμφωνώ σε αυτό. Το ασθενοφόρο και το γιατρό. Λοιπόν, και ρωτάω όλους τους κυρίους, γιατί δηλαδή σε αυτό το χωριό να μην υπάρχει ένα μόνιμο ασθενοφόρο και καθημερινά ένα μόνιμο γιατρό. Δηλαδή γίνονται ατυχήματα άριστα λατομεία και έτυχε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους από εδώ, που είναι μέρα νύχτα στη βιοπάλη, έτσι, για να ταΐσουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους. Και δεν φροντίζουμε δηλαδή εδώ πέρα πρώτα να έχουμε το ασθενοφόρο και τον γιατρό, αχρίαστα να είναι. Αλλά δυστυχώς τι να κάνουμε, έξω δουλεύει ο κόσμος. Δηλαδή θα ήθελα και τον κύριο Κυριαζίδη και τον κύριο Καραγιαννίδη, τον Αργύριο τον Πατακάκη, όλους τον Δήμαρχο, όλοι μαζί να προσπαθήσουν να βοηθήσουν για να λυθεί αυτό το κομμάτι. Πρωτοβάθμια, έτσι, υγεία, αυτό είναι, φροντίδα. Ναι, μα τόσοι εργάτες δουλεύουν, παιδιά, εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε κτηνοτροφία, όλα τα επαγγέλματα είναι έξω στο βουνό, στην ύπαιθρο. Αυτό θα ήθελα πρώτο. Και πάρα πολλά, ακόμη πάρα πολλά είναι. Και στην πορεία, συζητώντας με τους φίλους, με τους συνεργάτες, βλέπω την ανταπόκριση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που τα αιτήματα που του λέω προσπαθούμε να τα λύσουμε. Είχαμε ένα θέμα με την καθαριότητα, λύθηκε και η καθαριότητα, γιατί πάει σε εργολάβος, λύθηκε και η καθαριότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ομάρχη, τον Αργύριο του Πατακάκη, που το ζήτησε για τη διαγράμμιση των δρόμων. Ήταν ένας από τους πρώτους μου παρατηρήσεις που έκανα, που έπρεπε να γίνει η διαγράμμιση. Έχουν 6-7 χρόνια να γίνει αυτή η δρόμη, ήταν μαύρη. Και τώρα με τη λίμνη έχουμε πάρα πολλές ομίχλες, αλλά δεν είναι μόνο και η ομίχλη, αλλά και τη νύχτα. Κυρίως είναι η ομίχλη αυτό που λες. Έτσι, γιατί προχθές πήγα στην Αθήνα, βγαίνοντας από τη Δράμα, ξέρεις, το δρόμο, το γνωστό δρόμο προς Αφίπολη. Είναι από τους χειρότερους δρόμους στην ελληνική επικράτεια. Και ήταν εξαιρετικά δύσκολη η οδήγηση, επειδή δεν υπήρχε καλή διαγράμμιση. Φαντάζομαι ότι και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Το ίδιο. Δηλαδή εδώ πέρα θα έπρεπε ο δρόμος, γιατί κατεβαίνουν 35-40 ανταλίκες καθημερινά με φορτία. Ανεβαίνουν το πρωί 2 λεωφορεία, παίρνουν τους μαθητές να κατεβάσουν προς το Τσάνι Δράμα. Και πόσοι άνθρωποι ακόμα από εδώ φεύγουν γιατί εργάζονται στο Δήμο Νευροκόπηση, προς το Τσάνι, στη Δράμα. Και θέλω να τον ευχαριστήσω τον κύριο Πατακάκη που πράγματι έγιναν οι γραμμές. Και ένα ακόμα σημαντικό θέμα που... Έχουμε μία μαθήτρια που πάει στο μουσικό, το μεράκι της, το όνειρό της είναι η μουσική. Αλλά δυστυχώς το μουσικό σχολείο, η σύμβαση που έχει κάνει με τα τουριστικά, με τη μετακίνηση, δεν ξέρω από το κράτος, είναι αυτά, δεν γνωρίζω και πολλά. Αλλά αυτά που γνωρίζω, και συγγνώμη αν κάνω και κάποιο λάθος, Άρη,
του ζήτησα και από τον Δήμαρχο τον Βασίλη τον Γιαννόπουλο και από τον Νομάρχη να βρούμε έναν τρόπο αυτό το παιδί να μπορεί να έρχεται στο σπίτι του στην ώρα του. Δηλαδή, γιατί η σύμβαση όπως μου έχουν ενημερώσει πάει μέχρι την Προσοτσάνη. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το παιδί ένα Γολγοθά να έρθει μέχρι το χωριό. Αναγκάζεται. Σχολάει από το μουσικό. Μένει στη Δράμα. Παίρνει τον Ευρωκοπείο το λεωφορείο 4 παρατέταρτο. Έρχεται στη διασταύρωση του Βόλακα και τώρα χειμώνα ανοιχτώνει. Μέσα στη νύχτα. Περνάει διάφορος κόσμος. Αγρίμια έχει. Αυτή η μάνα με ένα κινητό είναι συνέχεια στο χέρι και λογικό είναι. Έτσι, έτσι. Θα ήθελα να τους παρακαλέσω δηλαδή αυτό το πράγμα και μου υποσχέθηκαν ότι θα λυθεί αυτό το κομμάτι για αυτό το παιδί. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη του Κυριαζίδη προσωπικά, διότι βοήθησε να έρθει ένα κονδύλιο εδώ στο χωριό μου για ομβροδεξαμενές, για ποτίσεις, για το αγροτικό κομμάτι, 600-700 χιλιάρικα. Μακάρι δηλαδή να μπορέσουν να αξιοποιηθούν ανάλογα όπως πρέπει αυτά τα χρήματα. Και όλους τους... όλους τους φίλους που είναι κάτω στη Δράμα, ρε παιδί, με αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά, να βοηθήσουμε όλοι μαζί, να συνεργαστούμε για να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, Άρη. Αυτό ζητάω. Εγώ... ότι θα τα καταφέρουμε. Εγώ, Πασχάλη, Δημήτρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Αλλά κυρίως γιατί μετά από τη σημερινή αυτή συνέντευξη, με κάνατε να βλέπω τη ζωή με ένα εντελώς διαφορετικό μάτι. Με μια πιο αισιόδοξη ματιά. Και πιστεύω, ελπίζω τέλος πάντων, ότι μπορέσαμε να περάσουμε, Πασχάλη και Δημήτρη, το μήνυμα αυτό στον κόσμο. Το μήνυμα της αισιοδοξίας. Να πάμε μπροστά, να αφήσουμε τα προβλήματα στην άκρη και να προχωρήσουμε μπροστά παρά την οικονομική κρίση, παρά τα όποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Τα προβλήματα, Άρη, δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε. Να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Γιατί όσο τα προσπερνάμε και τα αφήνουμε στη γωνία, τα βρίσκουμε μπροστά διπλά. Αισιοδοξία όμως, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Άμα μπορέσουμε να συζητήσουμε, πρέπει όχι να το μίζερα. Λύσουμε. Όχι μίζερα. Όχι. Θέλω να ευχηθώ και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε, παιδιά, εδώ στο χωριό μου. Θέλω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχουμε σε όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη και πίστη προς το Θεό. Αν έχουμε την πίστη μέσα μας, θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, ευχαριστώ και εσένα. Ευχαριστήσω που ήρθατε στο χωριό μας για όλα αυτά που είπατε στη συνέντευξη. Και θέλω να δώσω να πω στους συναδέλφους μου, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλους τέλος πάντων, για την κρίση και αυτά, ότι κοιτάμε μπροστά. Δηλαδή, όταν κοιτάμε μπροστά και έχουμε στόχο, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλές γιορτές.